Την Καλαμάτα επισκέφθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς, όπου και συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας με θέμα στα άγνωστα νερά των fake news, η ύφαλη για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Fake news καταρχήν έχουν ακροδεξιά ρίζα. Είναι αυτό απολύτως συμπαγές, νομίζω, συμπέρασμα. Και με αυτή την έννοια, ακριβώς επειδή ο πολιτικός αντίπαλος έχει κάνει την επιλογή της ταύτισης με αυτού του τύπου την προπαγάνδα, δηλαδή έχει επιλέξει συνειδητά, δεν το έχει ξεφύγει, να οικοδομήσει ένα κράμα δεξιάς-ακροδεξιάς, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοιου τύπου αντιπαράθεση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ Γιώργος Πλιός, ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο Νίκος Βέρκος και ο δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης, που μίλησαν για το φαινόμενο των fake news, τις σκοπιμότητες αλλά και το πώς μπορεί ο πολίτης να αντιληφθεί αν πρόκειται για έγκυρες ή ψευδείς ειδήσεις. Τα fake news κυκλοφορούν, αυτοί που τα φτιάχνουν δηλαδή, τα φτιάχνουν και τα κυκλοφορούν για ένα βασικό λόγο. Για να απευθυνθούν στις προκαταλήψεις που έχουν. Το fake news, ξέρετε, το ψεύτικο, δεν σημαίνει ότι με μια διάψευση ανατρέπεται. Μένει κάτι. Είναι καθαρά και μπελίστικο. Ότι το πρώτο θα πρέπει να αξιολογείται το ίδιο το μέσο που το αναπαράγει. Ένα μέσο δηλαδή που διαρκώς αναπαράγει και φτιάχνει και δημιουργεί ψευδείς ειδήσεις, πολύ δύσκολα θα πει την αλήθεια. Ένα δεύτερο αφορούσε τις πηγές τις οποίες επικαλείται ο κάθε δημοσιογράφος για την. Που επικαλείται για να φτιάξει μια ιστορία. Ο Υπουργός, αναλύοντας το φαινόμενο των fake news, έδωσε μερικά παραδείγματα ψευδών ειδήσεων που, όπως είπε, δημοσιεύθηκαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για να πλήξουν την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης. Τα fake news έχουν χρονικότητα. Υπάρχει λόγος για τον οποίο μία ψευδής είδηση διασπείρεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Η κυβέρνηση αποφασίζει να δώσει 300 εκατομμύρια επίδομα ενοικίου και άλλα 200 για την προστασία της πρώτης κατοικίας και συζητάμε για το αν μπορεί να παίρνει δάνειο ο Πολάκης. Προφανώς, ας πούμε, αν το όριο ανάληψης του Πολάκη από το ATM είναι 100.000, της κυρίας Πυράκη θα είναι 1,3 εκατομμύρια. Για τον Κατρούγκαλο και τις προμήθειες που έπαιρνε, για το γραφείο που είχαμε με το Σπίρτζι και κάναμε εξυπηρετήσεις, για την επίσκεψη του Τσίπρα στο Μάτι, τη θυμάστε. Είναι μια γυναίκα δίπλα του και τη ρωτάει, είναι κόρη σου αυτή? Έσχος και ντροπή. Ο Τσίπρας ρώτησε αν είναι δική μας αυτή και αν είναι δική μας τα πάρει τα επιδόματα. Αν είναι δική μας δεν τα πάρει τα επιδόματα. Ο κύριος Παπάς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, άσκησε δρυμία κριτική στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη πορωμένο με τα μνημόνια. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι θετικό για την κυβέρνηση. Ενώ αναφερόμενο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά, σημείωσε ότι πρόκειται να θεμελιωθούν και να ενισχυθούν οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους και της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.